500.000 εμβόλια της Pfizer αναμένονται στη χώρα στην πρώτη παρτίδα εμβολίων, με τους υπολογισμούς για τις δύο δόσεις από όλα τα εμβόλια να φτάνουν κοντά στα 12 εκατομμύρια. Τόνισε μιλώντας στο Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο πρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Φιλίππου. Είναι πολλά εμβόλια τα οποία θα βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, είναι ουσιαστικά τρία εμβόλια, τέσσερα μάλλον εμβόλια τα οποία έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία θα μας έρθουν σταδιακά. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη το εύρος της ανοσίας χρονικά στον πληθυσμό, κάτι που είναι πιθανό να οδηγήσει σε νέο εμβολιασμό το 2022. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο ότι έχουμε ένα ισχυρό όπλο πλέον, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το συντομότερο δυνατό, για να στήσουμε ένα τείχος ανοσίας, το οποίο σε συνδυασμό μαζί με τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία τις μάσκες, την καθαριότητα, την αποφυγή συγκεντρώσεων, συνωστισμού κλπ., τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να τα συνεχίσουμε για μακρόχρονικό διάστημα ακόμα, να μπορέσουμε να αποφύγουμε υποτροπή του ιού. Διότι εροχεύει και ο κίνδυνος μεταλλάξεων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κατά τη γνώμη σας, πόσο καιρό από τη στιγμή που θα εμβολιαστώ θα είμαι εντός εισαγωγικών υπό επαγρύπνηση από τους αρμόδιους φορείς? Θα πάρει μια διετία αυτό? Μπορεί να πάρει και μία γενιά. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δείξανε, παράδειγμα σας πω, θαλιδομίδη, που έδειξε ότι προκαλεί τερατογένεση σε μία γενιά. Τα φάρμακα έτσι είναι. Όλα τα φάρμακα και όλα τα εμβόλια. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι μία διαδικασία πολύ μακρά. Μιλώντας για τα μονοκλονικά φάρμακα, ο Δημήτρης Φιλίππου τόνισε πως στη χώρα θα έρθουν στην παρούσα φάση μόνο για πειραματικούς λόγους κλινικής έρευνας, καθώς δεν έχουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Είναι φάρμακα τα οποία έχουν πάρει άδεια έκτακτης χορήγησης. Όπως το εμβόλιο. Τελείως διαφορετικό. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό, με συγχωρείτε? Άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης δεν έχει πάρει το εμβόλιο? Όχι, το εμβόλιο θα εγκριθεί να κυκλοφορήσει τώρα, μην τα βλέπουμε. Μισό λεπτό. Στον FDA άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης έλαβε το εμβόλιο. Όχι, μιλάμε το εμβόλιο για να κυκλοφορήσει, εδώ θα εγκριθεί από τον EMA. Είναι διαφορετικό. Μισό λεπτό, κύριε, να καταλάβετε κάτι, κύριε Πρόεδρε, να θα πάρει κανονική άδεια δηλαδή στον EMA το εμβόλιο? Θα πάρει conditional άδεια, ναι. Για να κυκλοφορήσουν τα μονοκλονικά αντισώματα στη χώρα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο, να ελεγχθούν από τον EMA και εφόσον εγκριθούν, να κυκλοφορήσουν. Το φάρμακο απευθύνεται στον υγιή πληθυσμό ή στον νοσούντα? Το φάρμακο απευθύνεται και στον υγιή πληθυσμό. Συγγνώμη, θα πάρω μονοκλονικό αντίσωμα αν είμαι υγιής? Βεβαίως. Για ποιο λόγο? Είμαι υγιής και θα πάρω μονοκλονικό αντίσωμα? Γιατί και η κλινική μελέτη που έχει γίνει στην Ελλάδα, το μονοκλονικό αντίσωμα δίνεται σε προσυμπτωματικούς ασθενείς, δηλαδή σε ασθενείς που είναι COVID θετικοί και δεν έχουν συμπτώματα για να μην νοσήσουν, αλλά δίνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι στο περιβάλλον τους έχουν COVID θετικούς και είναι COVID αρνητικοί για να μην νοσήσουν. Η συζήτηση άναψε για τα καλά όταν ο Γιώργος Σαχίνης επεσήμανε πως τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν είναι για όλους, αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες. Σας λέει απάνω τις ενδείξεις, το ίδιο το φάρμακο, από την άδεια που πήρα από τον FDA. Εμείς θα τις δούμε τις ενδείξεις όταν καταθέσει φάκελο και εγκριθεί από τον EMA. Κύριε Πρόεδρε, εδώ καθημερινά έχετε ανθρώπους με EPA μεσαία που μπορεί από αυτές τις κατηγορίες που αναφέραμε να μετατραπούν σε βαρέα και να φτάσουν μέχρι τις ΜΕΘ. Μου λέτε λοιπόν ότι η χώρα δεν μπορεί να κάνει έκτακτη εισαγωγή μέσω του ΙΦΕΤ, για παράδειγμα, ναι, μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας? Για να κάνει έκτακτη εισαγωγή η χώρα θα πρέπει το φάρμακο να έχει αδειοδοτηθεί. Δεν μπορείτε να κάνετε bypass, μου λέτε, τον EMA. Ο EMA είναι παραπάνω από μια χώρα που θέλει να σώσει πληθυσμό? Για να έρθει ένα φάρμακο μέσω του ΙΦΕΤ θα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας. Μάλιστα. Δεν έχει.